καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε self-test πρέπει να υποβάλλονται από σήμερα υποχρεωτικά οι υπάλληλοι του δημοσίου και οι εργαζόμενοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι αλλά και την καθαριότητα. 35 εκατομμύρια ευρώ σε όλους τους δήμους της χώρας από τους κεντρικούς αυτοτελεσπόρους τους για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. 50 σακούλες σκουπιδιών γέμισαν τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων μετά το κορονοπάρτι στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη. Ακολούθησε η απολύμανση της πλατείας, των γύρω δρόμων και των πεζοδρομίων το βράδυ της Παρασκευής. Κυριακάτικη επιχείρηση καθαριότητας από τον Δήμο Αθηναίων στην Βαρβάκη Αγορά. 20 εργαζόμενοι με τη συνδρομή μηχανημάτων προχώρησαν στον καθαρισμό και την απολύμανση της αγοράς. Σε καταστήματα των Δήμων Βρυλισσίων και Πεντέλης βρέθηκε αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών στο πλαίσιο της δράσης για τη στήριξη τοπικών επιχειρήσεων και τη διανομή υγειονομικού υλικού. Η πορεία υλοποίησης αναπτυξιακών έργων και υποδομών στην Κεσαριανή που χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής καθώς και η ένταξη νέων έργων βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη με τον Δήμαρχο Κεσαριανής Χρήστο Βοσκόπουλο. Διαδικτυακή ημερίδα των Επιτροπών Καταγραφής Θεμάτων Υγείας της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος αύριο 3η 20 Απριλίου. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από τη χαρτογράφηση για τις υγειονομικές συνθήκες αλλά και οι ελλείψεις των περιφερειών. Και κλείνοντας, τη δοξολογία για την ημέρα φιλελληνισμού βρέθηκε σήμερα ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελαροπούλου. Πάμε λοιπόν να δούμε το σχετικό βίντεο. Σήμερα τιμάμε τους ανθρώπους που βοήθησαν για να είμαστε ελεύθεροι. Και ήταν πολλοί φιλέλληνες σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι δώσανε ακόμα και τη ζωή τους για να μπορέσουμε η Ελλάδα όχι μόνο να διδάσκει αξίες, αλλά και να ζει ελεύθερα μέσα σε μια σύγχρονη Ελλάδα και σε μια νέα Ελλάδα. Μάλιστα, ακούσαμε τον Περιφερειάρχη Αττικής μια σημαντική ημέρα και σημαντική τοποθέτηση, αλλά έχεις και πολύ σημαντικές ειδήσεις στο αυτοδιοικητικό δελτίο. Στην Κεσαριανή, Γιώργο. Στην Κεσαριανή. Δεν ξέρω τι έπαθες και τρακαρίστηκες εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω τι. Είναι για τον κύριο Βοσκόπουλο, το Δήμαρχο. Όχι, όλα καλά. Ήταν μια συνάντηση όπως συνηθίζει και έχει στο πρόγραμμά του να κάνει ο Περιφερειάρχης Αττικής για τα έργα των Δήμων. Να επιβλέπει, να ακούει τι έχει να του πει ο κάθε Δήμαρχος για τις τοπικές κοινωνίες και να υπάρξει κατάλληλη στήριξη και από την πλευρά της περιφέρειας.